Πιο συγκεκριμένα, και έχει ξεσπάσει μια ιστορία. Από χτες το είπε και ο Σκύρος Σαμαράς στη Βουλή. Το λένε και στα tweet διάφοροι νεοδημοκράτες, γράφεται κιόλας τα λοιπά. Ότι θα αδειάσουν οι τράπεζες από τα λεφτά. Τα ακούσατε. Ότι αν τύχει και έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ ή υπάρχει κίνδυνος να έρθει ή βρεθεί στην εξουσία. Είπε και αυτό ο κ. Σαμαράς ακόμα. Το είπε χθες στη Βουλή. Και αυτό, επί της κοστολογήσεως, κύριε Οικονομέ, κύριε Καμπουράκη. Επί της κοστολογήσεως, σας μην πούμε τώρα στα νούμερα. Πού θα βρείτε τα λεφτά, είτε 17 είτε 27. Και επί των συμμαχιών να αρχίσουμε, είπετε. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό. Επί της κοστολογήσεως. Όταν ο κύριος Πρωθυπουργός στις αρχές του Μαΐου, πρώτων εκλογών, των ευρωεκλογών, με τον κύριο Βενιζέλο, μίλησαν για δημιουργία 790 θέσεων εργασίας, χιλιάδων σταθερής απασχόλησης. Η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ευρώπη αποτίμησε και αμέσως σε μία μέρα, κύριε Οικονομία και κύριε Καμπόχη, σε τρεις μέρες, είπαν τι θα κόστιζε μόνο το ένα μέτρο αυτό του Πρωθυπουργού. Η δημιουργία 790 θέσεων, χιλιάδων θέσεων. Και είπε ότι, απλώς θα σας δώσω ένα ειρωνικό σχόλιο της Καθημερινής που αναφέρεται στη μελέτη της εταιρείας που κοστολόγησε ένα μέτρο του Πρωθυπουργού, που λέει για να δημιουργηθούν οι 790.000 θέσεις εργασίας απαιτείται 1 τρισεκατομμύριο 100 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, 1.100 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Και όταν φέραμε τη μελέτη του Τσίπρα στο πολιτικό γραφείο, προς τιμή του ο Προεδρός μας είπε μην βγάλουμε την αξαπάτηση του λαού επειδή αναφέρεται σε θέμα ευαίσθητο για νέους, μην πούμε ότι εμπέζουν το λαό μας. Διότι αν αποκαλυφθεί η μελέτη ότι μόνο ένα πρόγραμμα, ένα μέτρο του Πρωθυπουργού κοστίζει 5 ΑΕΠ και 4 χρέη, τότε ο λαός θα αρχίζει όχι μόνο να απαξιώνει την πολιτική, αλλά να γελάει και να θεωρεί ότι παίζεται. Το ερώτημα που απήντησε. Ενώ με αυτά που λέτε εσείς δεν γελάει. Κύριε Οικονομέα, κύριε Καμπουράκη, το αντιλαμβάνεστε. Απαντάει ο Πιστόφυλλο Καθημερινής 29 Πέμπτου. Η εταιρεία θα τη διαβάσετε. Αν τη διαβάσετε, η μεγαλύτερη της Ευρώπης. Σε ποιο ύψος θα πρέπει να φτάσουν οι εισροές ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα για τη δημιουργία 790.000 θέσεων εργασίας μέχρι το 20 σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης για την ανάπτυξη. Το σκεπτικό ότι αντί να ζητήσουν συγγνώμη για το λαό, ότι πετάνε τέτοιες ρουκέτες και ευτελίζουν το λαό, ότι δηλαδή θα βρουν 1 τρισεκατομμύριο να δημιουργήσουν θέσεις, εγκαλούν τον Τσίπρα που είπε τι. Θα κάνω γενικευμένη συσάχθεια και εκεί που οφείλουν 70.000 αρθεί οι οποίοι καταρρεύουν, εξαθλιώνονται οι μικρομεσαίοι, θα τους πω να μου δώσετε το 20% και θα σας χαρίσω τα άλλα. Χωρίς κόστος, χωρίς μνημονιακή συνεννόηση. Και αντί να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους, ο Πρωθυπουργός, μια στιγμή Γιώργο, αντί να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους, να πούνε για Ελλάδο Τσίπρα, κάνεις κάτι καλό για τους νέους μας, τους συνταξιούχους μας. Λοιπόν, και καθόμαστε τώρα. Γιατί 20% και όχι 10%. Γιατί όχι, γιατί είπε να πιάσει, γιατί έχει βάλει έναν στόχο. Να κάνει μια συσάχτη, δηλαδή σας πειράζει που οι μικρομεσαίοι. Σας πειράζει. Το, γιατί έχει σημασία αυτό. Ο μικρομεσαίος δηλαδή, ο οποίος χρωστάει. Δηλαδή, μισό λεπτό. Ο μικρομεσαίος ο οποίος χρωστάει 50.000 αυτή τη στιγμή. Και ώσπου να γίνει. Θα του πάρει οι πάντες και οι πάσες. Και οι πάσες. Και οι ιδιώτες. Μάλιστα. Και οι ιδιώτες. Εγώ λοιπόν. Που χρωστάω 50.000. Θα σου πει Ελλάδο, δώσε 10.000 και σου χαρίζω τα 40. Αυτό θα γίνει, αυτό μπορώ να περιμένω όταν θα γίνει κυβέρνηση. Η συσάχθεια επί των οφειλών που εξήγηλε ο πρόεδρος. Αυτό σημαίνει. Τι είναι κακό αυτό? Γιατί να τον εγκαλεί ο πρωθυπουργός? Μακάρι να γίνει αυτό. Αυτό λέει ο πρόεδρος. Αλλά μπορεί να γίνει αυτό. Πώς θα γίνει? Πώς θα γίνει? Σου λέει θα στήσει επιτροπές ανανομό και αναπόλυ και θα πει Ελλάδο τι οφείλεται, ποιος οφείλει, μην του κατάσχετε, μην τον βάλετε φυλακή. Εγώ θα πηγαίνω σε μια επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ. Νομαρχιακή επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν λέει μέσα το πρόγραμμα. Το περίμενε. Γιατί εδώ παράδειγμα πολλαπλές είναι μισό λεπτό. Ωραίο για να αναλυθινώ. Πολύ ωραίο. Πατήρο, μα αυτή είναι η πρόταση. Όταν αν χρωστάει αυτή τη στιγμή 20.000. Μισό λεπτό. Τι διαρωτάστε, αυτό είναι κύριε Καμπουράκη. Δεν θα πληρώνει τίποτα μέχρι να γίνει σε κυβέρνηση να πληρώσει 4 και να τελειώνει. Στα Χανιά ήμουν, αυτό μου λέγανε. Ποιο θα μα απαλλάξει από το άγωστο χρέον? Και είναι κακό ο Τσίπρα που λέει Ελλάδο Καμπουράκη. Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι κακό. Γιατί τον εγκαλούμε? Μισό λεπτό. Ο κόσμο θα πάει σε μια επιτροπή και θα του συγχωρεί. Και όχι το 1 τρισεκατομμύριο. Τι του είπατε αυτό που λέει θα
είχα δώσει 5 ΑΕΠ για να κάνει ένα μέτρο πότε του. Πότε το είχε πει αυτό. Πάρτε το, διαβάστε το. Ότι... πότε το είχε πει. 10 μέρες πρώτων ευρωεκλογών. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που φέρνει. Πρώτων ευρωεκλογών. Γιατί δεν το έκανε. Εξακολουθώ να λέω και δεν καταλαβαίνω. Δεν το αφισβητώ. Σας πείραξε η συσάχθεια του Τσίπρα. Μου, δεν πειράζει. Με συγχωρείς. Μπορεί να πει, αν πει ο Τσίπρας, θα σου δώσω καμπουράκι 10 χιλιάρικα, θα τον εγκαλέσω εγώ. Η απάντηση είναι σε πειράζει, θα σου δώσει 10 χιλιάρικα. Όχι, μα σε παρακαλώ. Μα τώρα. να μην βγαίνει ότι είναι αρνητικό το μέτρο αυτό. Κύριε Μητρόπουλε, μας βοηθάτε λίγο. Επειδή έχουμε και μία ευθύνη να πει τους τηλεθεατές. Και εσείς, Γιώργο, να τελειώσω. Γιώργο, να τελειώσω. Πολύ ήπια. Άκου να σου πω κάτι, κύριε Μητρόπουλε. Εγώ έχω ένα φίλο, ναι, ο οποίος χωστάει 20.000. Μάλιστα. Το είπατε. Έτσι, το παράδειγμα. Και σας ακούει αυτή τη στιγμή. Και εσύ του λες τώρα στην ουσία. Μακάρι να είναι έτσι. Να, ειλικρινά σου το λέω, στο λόγο της στιγμής, μακάρι να μπορείς να το κάνεις αυτό. Του λες, μην πληρώνεις τίποτα. Όχι, κύριε Γιώργο. Ένα λεπτό. Μην πληρώνεις τίποτα, περίμενε. Διότι δεν θα χρωστάς 20.000, θα χρωστάς 4.000. Το μέτρο, Γιώργο. Γιώργο, είναι δυνατόν τώρα να λέμε αυτά. Μπορείτε, σας παρακαλώ. Γιώργο και Δημήτρη. Γιώργο και Δημήτρη. Το συγκεκριμένο μέτρο εκφωνείται ως εξής. Διαπίστωσαν οι οικονομολόγοι μας ότι οι οφειλές προς το δημόσιο κάθε είδους είναι 68,5 δισεκατομμύρια. Προς το δημόσιο της τράπεζας. 68,5 προς εφορία. Όχι, στα ασφαλιστικά είναι, αλλά επιπλέον 10 δις. 10 δις μισό. Λοιπόν, τα 68 αποτιμήθηκε. Και είπαμε, αφού ουδέποτε μπορούν να εισπραχτούν αυτά στο σύνολό τους, γιατί να μην κάνεις και μια ανθρωπιστική πολιτική σε ανθρώπους που δεν έχουν να τα πληρώσουν. Να τους δώσεις κίνητρα και να τους πεις, προκειμένου εγώ να βάλω το 20% από αυτά που οφείλεται στα ταμεία μου. Είναι πολύ ωραίο σε αυτό που λέτε, λέμε. Να τελειώσω. Σε βάθος 7 ετίας. Δεν τα λέει αμέσως. Σε βάθος 7 ετίας. Μίλησε για 84 και πλέον δόσεις. Να πάρω κι εγώ το 20%. Να καλύψω μέρος του ανθρωπιστικού, δηλαδή, μου προγράμματος. Θα βάλεις 84 δόσεις 7 χρόνια στο υπόλοιπο 20%. Βεβαίως. Α, βεβαίως. Γιατί δεν τα διαβάσατε αυτά. Αυτά ανεξάρτητα από την κατάσταση του καθενός. Όλοι. Εδώ εμπλέκεται το μνημόνιο, σας ρωτώ. Κύριε Μητρόπουλε, Δημήτρη, εμπλέκεται το μνημόνιο εδώ. Γιατί τον εγκαλούμε τον Τσίπρα. Κύριε Μητρόπουλε, για όλους ισχύει αυτό. Βεβαίως. Για όλους όσους κοστάνε ή αυτούς που είναι φτωχοί. Όχι, για όλους. Για κάθε οφειλή. Δηλαδή, αν ο κύριος Κουίκ χρωστάει 2.000. 2.000. Ναι. Στην εφορία. Μισό λεπτό. Για κάθε οφειλή, κύριε Οικονομέα. Για κάθε οφειλή. Θα του πάρει 400 ευρώ και τέλος. Βεβαίως, και θα του βάλει το υπόλοιπο στη ρύθμιση. Δεσμεύεσαι δηλαδή μπροστά στον κόσμο και του λες ότι περίμενε. Όποιος χρωστάει οτιδήποτε. Κύριε Οικονομέα, λέω τι είπε ο πρόεδρός μας. Δεν λέω τίποτα άλλο. Διαβάστε τα. Διαβάστε τα σημερινά νέα, κύριε Οικονομέα. Μα γιατί δεν ενημερώνονται τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μακάρι.